Ανδρέα Κωνσταντίνου είναι υπευθύνος στα ΙΑΜ του. Κύριε Κωνσταντίνου, καλή σας μέρα. Κύριε Κωνσταντίνου, μας ακούτε? Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου, καλή σας μέρα. Μας ακούτε? Τώρα σας ακούω. Καλή σας μέρα, κύριε Κιμήτρη. Ωραία. Πείτε μας αν έχουμε κάτι νεότερο από χθες σε σχέση με τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς. Να σας αναφέρω ότι οι έρευνες στη σκηνή ολοκληρώθηκαν νωρίς χθες το απόγευμα. Από τις εξετάσεις που έγιναν, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Όμως, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρούμε τα ακριβή αίτια, κύριε Κωνσταντίνου? Τι είναι αυτό που εμποδίζει την έρευνα των αρχών, αστυνομίας και πυροσβεστικής? Να σας πω ότι οι έρευνες έχουν γίνει σε συνεργασία αστυνομίας, πυροσβεστικής υπηρεσίας και ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας. Να σας αναφέρω ότι το οίκημα έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει τις έρευνες μας ως προς τα εντοπισμών ακριβών αιτιών της πρόκλησης της πυρκαγιάς. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, αλλά θα αναμένουμε τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων εν σχέση με τεκμήρα τα οποία έχουν ληφθεί από τη σκηνή. Να αναφερθούμε στις ενδείξεις, κύριε Κωνσταντίνου, γιατί χθες λέχθηκε ότι μπορεί να ήταν και από ξεχασμένο τσιγάρο. Είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί και αυτό. Τα στάση των άλλων ανθρώπων στον οίκο Ευγυρίας είναι καλύτερη? Μας έλεγαν χθες ότι είχαν αναπνευστεί και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Έχετε κάποια πληροφόρηση, κύριε Κωνσταντίνου, εσείς? Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε χθες, οι 20 ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Κάποιοι είχαν αναπνευστικά προβλήματα και εγκάβματα. Από την πληροφόρηση που έχω σήμερα είναι ότι 10 από αυτούς έχουν πάρει εισιτήριο. Οι υπόλοιποι 10 αντιμετωπίζουν κάποιου είδους προβλήματα υγείας, το οποίο όμως δεν εμπνέουν καμιά ανησυχία ως την υγεία τους. Αυτοί που πήραν εισιτήριο θα επιστρέψουν στον οίκο Ευγυρίας, κύριε Κωνσταντίνου? Γιατί είδαμε και χθες ότι δεν είχε άδεια λειτουργίας. Ή αν δεν είναι έτσι, διευκρινίστε μας τι ακριβώς ισχύει πάνω σε αυτό το κεφάλαιο. Κύριε Κιμήτρη, όπως έχει αναφερθεί, η υπόθεση θεωρείται ως πολύ σοβαρή. Είναι δεδομένο ότι η διερεύνηση της υπόθεσης θα επεκταθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα ερευνών, πάντοτε σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό που έχετε αναφέρει είναι ένα από αυτά που θα διερευνήσουμε και, όπως ανέφερα, είναι στο πλαίσιο των γενικών ερευνών που θα γίνουν. Έχουμε και συλλήψεις, κύριε Κωνσταντίνου? Θέλει η αστυνομία έκδοση ενταλμάτων σύλληψης? Όχι. Είναι κάτι το οποίο δεν εξετάζεται στο παρόν στάδιο. Θα περιμένουμε να δούμε το πέρας των ερευνών και αν και εφόσον προκύπτει κάτι εναντίον οποιοδήποτε προσώπου, τότε πιθανόν να προχωρήσουμε σε συλλήψη. Και μέχρι στιγμής εξετάζουμε υπόθεση αφύσικου θανάτου ή και κάτι άλλο, κύριε Κωνσταντίνου? Στο παρόν στάδιο διερευνούμε υπόθεση αφύσικου θανάτου. Μάλιστα. Κάτι θέλατε να πείτε και σας διέκοψα. Ναι, να σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή εξάγεται η νομισμένη νεκροδομή επί της σωρού του θυμάτος, όπου αναμένεται να εξακριβωθούν και τα ακριβή αίτια θανάτου του. Όμως, μια διευκρίνηση. Οι 10 που βγήκαν από το νοσοκομείο, πήραν εξιτήριο, δεν θα επιστρέψουν στο χώρο. Θα πάνε σε δικά τους πρόσωπα να φιλοξενηθούν, σωστά? Ναι, γιατί όπως αναφέρθηκε, οι ζημιές που έχει υποστεί το έγκλημα είναι αρκετές. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνου. Σας ευχαριστούμε και σήμερα για τον χρόνο που μας δώσατε να σας έχουμε στην εκπομπή. Καλή συνέχεια.